Αυτά ήταν γενικότερα. Συζητήσαμε και άλλα θέματα επιμέρους με τον κύριο Υπουργό, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα έρθει και στην περιοχή της Φλόρινας για να δει από κοντά τις προτάσεις τις οποίες κάνει η Περιφερειακή Αρχή, που έχουν σχέση και με τα αρδευτικά της Χυμαδίτιδας και της Βεγορίτιδας, που είναι για μας πολύ σημαντικά έργα που έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη της περιοχής, και δεσμεύτηκε ότι θα έρθει στην περιοχή για να δει από κοντά τα έργα αυτά τα οποία προτείνουμε εμείς ως Περιφερειακή Αρχή. Επίσης συζητήσαμε τα θέματα που έχουν σχέση με τις πολιτικές οι οποίες θα εφαρμοστούν στην αγροτική οικονομία και τα αναπτυξιακά έργα τα οποία θα ενταχθούν στο ΣΕΣ που έχουν σχέση με τις καθετοποιημένες επιχειρήσεις, και δεσμεύτηκε ότι στο ζήτημα αυτό θα είναι αρρωγός και απόλυτα, θα έλεγα, σε προτάσεις τις οποίες μπορούμε να υποβάλουμε εμείς, τόσο για τις εκτινοτροφικές μονάδες που έχουμε ως σχέδιο στην περιοχή, αλλά και για άλλες δραστηριότητες που έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή, θα είναι αρρωγός έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε όσο γίνεται περισσότερα έργα. Επίσης, πραγματοποιήσαμε μια πολύ σημαντική συνάντηση, και το άφησα αυτό τελευταίο γιατί είναι ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα αυτό, που έχει σχέση με τον κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας, τον κύριο Σκουρλέτη, και συζητήσαμε τα γενικότερα θέματα που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα. Όπως θα ξέρουν οι συμπολίτες μας, ήδη η Αχλάδα δυστυχώς έχει σταματήσει την εξωγητική δραστηριότητα εδώ και 5 μήνες περίπου, και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στην τοπική οικονομία, διότι στη συγκεκριμένη δραστηριότητα απασχολούνται πάνω από 700 συμπολίτες μας από την ευρύτερη περιοχή του νομού Φλόρινας, και αυτό πραγματικά είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο, διότι σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης αυτό που έχει σημασία σε μια περιφερειακή αρχή είναι να δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης και νέες θέσεις απασχόλησης. Το ρηχείο της Αχλάδας το προσέγγισε ο Υπουργός με ιδιαίτερη σοβαρότητα και δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα προχωρήσει σε συνάντηση με τους εμπλεκόμενους, τόσο με τη ΔΕΗ όσο και με τα λιγνητορυχεία της Αχλάδας, έτσι ώστε να βρεθεί η κοινή λύση η οποία θα δώσει τη δυνατότητα τροφοδοσίας του σταθμού του ΑΕΣ Μελίτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή τροφοδοτείται από το ρηχείο του Αμιντέου αλλά και από το ρηχείο του Προσιλίου από την Κοζάνη. Καταλαβαίνει το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή. Θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αποσαφήνιση όσον αφορά τη σχέση εκμετάλλευσης και τις πληροφορίες τις οποίες είχε αυτός από τον πρόεδρο της ΔΕΗ σε σχέση με το τίμημα που υπάρχει και το κόστος παραγωγής που είναι στον ΑΕΣ Μελίτης. Εμείς καταθέσαμε την άποψη ότι νομίζουμε και πιστεύουμε ότι το ρηχείο της Αχλάδας μπορεί και είναι ακόμα η φθηνότερη πηγή ενέργειας που τροφοδοτεί τον ΑΕΣ Μελίτης, αλλά δυστυχώς το ενεργειακό, θα έλεγα, πρόβλημα της χώρας μας αποτυπώνεται και σε αυτό το ζήτημα, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και κέραιο, διότι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σήμερα από λιγνίτες, θα έλεγα, υπολείπεται λόγω της μικρής ζήτησης που υπάρχει σε επίπεδο χώρας, αλλά και λόγω της μεγάλης προσφοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υπάρχουν στη χώρα μας. Ήδη στη συζήτηση που έγινε ανακύψαν πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα που έχουν σχέση με το τομέα της ενέργειας. Αυτό όμως που είναι παρήγορο και θα έλεγα ιδιαίτερα θετικό, ότι η Φλόρινα συνεχίζει να είναι ο ενεργειακός κόμβος της χώρας, και ίσως το επόμενο διάστημα, μετά από την προσέγγιση την οποία κάνει και η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, να αποτελέσει το ενεργειακό κέντρο της χώρας μας η Φλόρινα. Και αυτό γιατί ο Υπουργός υιοθετεί απόλυτα την άποψη ότι πρέπει να εκμεταλλευτούν οι λιγνίτες της περιοχής, και οι μονάδες βάσης οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν σε επίπεδο χώρας δεν μπορεί να είναι παρά η κατασκευή της δεύτερης μονάδας της Μελίτης, την οποία
Ήδη γίνονται διαπραγματεύσεις και συζητήσεις τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εγχώριο επίπεδο για να βρεθεί η χρηματοδότηση και ο επενδυτής ο οποίος θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να γίνει η κατασκευή της δεύτερης μονάδος. Και φυσικά η αξιολόγηση που γίνεται από τη ΔΕΗ και από το Υπουργείο θεωρούν ότι τα κοιτάσματα της Γόρινας είναι ιδιαίτερα σημαντικά για να μείνουν ανεκμετάλλευτα και να μην δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργηθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας στην περιοχή από τη διάλεξη των ορυχείων και της κατασκευή της δεύτερης μονάδος. Το θέμα της ΔΕΗ είναι ένα ζήτημα κεντρικό, το οποίο απασχολεί τη χώρα. Εμείς καταθέσαμε ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνονται εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και να κλείνουν οι μονάδες της περιοχής. Ήδη, όπως ξέρετε, βάσει και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, το επόμενο διάστημα μέχρι και το 2020 προβλέπεται να κλείσουν, γιατί δουλεύουν με περιορισμένες ώρες λειτουργίας οι μονάδες τόσο του ΑΕΣ Αμιντέου αλλά και του ΑΕΣ Καρδιάς, και αντίστοιχα οι μονάδες του Αγίου Δημητρίου, οι πρώτες μονάδες οι οποίες κατασκευάζονται. Και αυτό όχι μόνο για περιβαλλοντολογικούς λόγους, αλλά και για λόγους που έχουν σχέση με την παλαιότητα των μονάδων αυτών. Θα υπάρχει μια, θα έλεγα, αρνητική εξέλιξη στην περιοχή, και αυτό το διαπιστώσαμε το τελευταίο διάστημα, όταν είδαμε πολλές μονάδες να μην λειτουργούν, παρά μόνο οι μονάδες της τηλεθέρμανσης που τροφοδοτούσαν αντίστοιχα τις πόλεις του Αμιντέου, της Τολεμαΐδος και της Κοζάνης. Και αυτό είναι ένα πολύ αρνητικό σημείο που επηρεάζει τη Δυτική Μακεδονία. Εμείς καταθέσαμε ότι θα πρέπει ο Υπουργός αυτό να το αξιολογήσει και να δει πώς μπορούμε να επανακινήσουμε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, και θα πρέπει αντίστοιχα να προβεί σε παρεμβάσεις όχι μόνο σε εγχώρια, θα έλεγα, κατεύθυνση, αλλά και σε ευρωπαϊκή κατεύθυνση, γιατί οι θέσεις οι οποίες διακυβεύονται στην περιοχή είναι πάρα πολλές. Ήδη η ΔΕΗ έχει προχωρήσει στη μείωση των εργολάβων και στην παραγωγή πάνω από 50%, και αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί προϋποθέσεις αρνητικές όσον αφορά τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν στην περιοχή. Και γενικότερα το ζήτημα της ενέργειας, γιατί η συνάντηση διήρκησε περίπου μία μισή ώρα με τον κύριο Σκυρουλέτη, αναλύθηκαν όλα τα ζητήματα και πώς πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα το θέμα της ενέργειας. Φυσικά η κατεύθυνση που υπάρχει είναι να δημιουργηθεί η πέμπτη μονάδα, να κατασκευαστεί η πέμπτη μονάδα της Τολεμαΐδος και φυσικά η δεύτερη μονάδα της Φλόρινας. Αυτός είναι ο στόχος του Υπουργείου και αυτή είναι η κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσει και η ΔΕΗ το επόμενο διάστημα. Συζητήσαμε τα θέματα επίσης του ορυχείου του Κλειδίου, το οποίο είναι ένα ορυχείο ανενεργό, ενώ έχουν πληρωθεί όλες οι δαπάνες οι οποίες έχουν σχέση και με τις απαραβιώσεις και όλα τα ζητήματα που υπάρχουν στην περιοχή. Ο κύριος Υπουργός δεν ήταν ενημέρωση για το ορυχείο του Κλειδίου, δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα για το θέμα αυτό. Εμείς του είπαμε ότι η λύση και η διέξοδος που πρέπει να δοθεί είναι να γίνει διάνοιξη της σύραγγας τόσο για τη σιδηροδρομική γραμμή αλλά και τόσο για το επαρχιακό δίκτυο, το δρόμο που περνάει από το ορυχείο του Κλειδίου, και δεσμεύτηκε ότι αφού υπάρχει η παραχώρηση του κοιτάσματος στο ιδιωτικό ορυχείο που επηρεάζει τις αποθέσεις του ορυχείου Κλειδίου, ότι θα εξετάσει το ζήτημα αυτό με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και αν θα μπορεί να γίνει παρέμβαση και διάνοιξη σύραγγας και αντίστοιχα του δρόμου από το Αμίντο προς την Φλόρινα, αυτό θα το προχωρήσει το επόμενο διάστημα. Διότι τα κοιτάσματα του Κλειδίου, όπως ξέρετε, είναι ιδιαίτερα σημαντικά και θα μπορέσουν να δώσουν διέξοδο στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο ΑΕΣ Μελίτης. Όσον αφορά για το ορυχείο της Βέβης, επιφυλάσσεται για την παρούσα φάση. Όσον αφορά την εξέλιξη, η διαπραγμάτευση θα γίνει συνολικά και με ιδιώτες επενδυτές, γιατί αυτή είναι η πρόθεση του Υπουργείου, αλλά και οι πιέσεις που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία που αναπτύσσεται από μέρους της ΔΕΗ να βρει τον δρόμο και τον τρόπο, έτσι ώστε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στο ορυχείο της Βέβης να δοθεί η διέξοδος και η λύση.
Συζητήσαμε επίσης για την κατασκευή μιας νέας μονάδας όπου χωροταξικά η ΔΕΗ έχει επιλέξει το αμύνδεο, η οποία θα βοηθήσει και στην συνέχιση της λειτουργίας της τηλεθέρμανσης εφόσον οι δύο μονάδες του αμυνδέου δεν εξυγχρονιστούν, γιατί υπάρχουν, όπως ξέρετε, πάρα πολύ μεγάλα αποθέματα στην λεκάνη του αμυνδέου της τάξης των 35 εκατομμυρίων ακόμα τόνων λιγνίτη, και φυσικά και η ΔΕΗ έχει επιβαρυνθεί με ένα επιπρόσθετο κόστος από τις αρχαιολογικές ανασκαφές που έχουν γίνει στην περιοχή. Και η δέσμευση του Υπουργείου είναι ότι και αυτός θα εισηγηθεί θετικά εφόσον η ΔΕΗ προτείνει χωροταξικά την κατασκευή μιας μικρής μονάδος 25 ΜΒ στην περιοχή του Αμυνδαίου. Αυτό είχε γίνει και σε συζήτηση που είχαμε κάνει με τον κύριο Παναγιωτάκη και υπήρχε αντίστοιχη πρόταση και από το Δήμο Αμυνδαίου για την συγκεκριμένη κατασκευή της μονάδος στο υφιστάμενο, θα έλεγα, χώρο που υπάρχει ο ΑΕΣ Αμυνδαίου, εφόσον φυσικά δεν προχωρήσουν οι μονάδες της αποκτήσεως. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στην συνέχιση της λειτουργίας της τηλεθέρμανσης του Αμυνδαίου, γιατί η θερμική ενέργεια που θα μπορεί να παράγει αυτή η μονάδα θα είναι 4 φορές μεγαλύτερη από την ενέργεια που παράγει ο σταθμός αυτός ο οποίος θα κατασκευαστεί. Οπότε το πρόβλημα της τηλεθέρμανσης του Αμυνδαίου δεν θα υφίστανται. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι οι μονάδες του Αμυνδαίου είναι καινούριες σχετικά και μπορεί να υπάρχει χρηματοδότηση να κατασκευαστούν μονάδες αποθείωσης έτσι ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, γιατί υπάρχουν, όπως είπα, πολύ σημαντικά αποθέματα στην περιοχή του Αμυνδαίου. Επίσης, επειδή ο Υπουργός, ο κύριος Κουλέτης, έχει σχέση με όλα τα θέματα και περιβάλλοντος, του καταθέσαμε την πρόταση που έχουμε κάνει και στον ίδιο και μάλιστα δείξαμε και τον χάρτη για τον δρόμο τον οποίο προτείνουμε και ζητήσαμε να γνωμοδοτήσουν οι υπηρεσίες αντίστοιχα του Υπουργείου στο συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά την χάραξη της παράκαψης του ορυχείου της Βέβης, το οποίο θα δώσει την διέξοδο που επιθυμεί διακαώς ο λαός της Φλόρινας. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι αγγίξαμε όλα τα θέματα της περιοχής με τον Υπουργό. Υπάρχει διάθεση για συνεργασία. Το ζήτημα της ενέργειας είναι ιδιαίτερα προβληματικό αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Επηρεάζει τη Δυτική Μακεδονία και το ενεργειακό μείγμα της περιοχής. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας είναι ότι ακόμα και η ιδιοελεκτρική σταθμή αυτή τη στιγμή, λόγω των καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί στο σύνολο της ενέργειας, δεν λειτουργούν, που είναι η πιο καθαρή ενέργεια αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Και καταλαβαίνετε, αν συνεχιστούν οι επενδύσεις που έχουν σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές στην χώρα μας, τότε τα προβλήματα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη θα είναι πολύ μεγάλα και πολύ σοβαρά, με πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην περιοχή της Φλόρινας. Εμείς ζητήσαμε από τον Υπουργό να προχωρήσει άμεσα σε λύση για το θέμα της τροφοδοσίας του ΑΕΣ Μελίτης. Επίσης, ζητήσαμε να προχωρήσει στην κατασκευή της δεύτερης μονάδος του ΑΕΣ Μελίτης, έτσι ώστε η Φλόρινα να είναι η ναυαρχίδα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διότι τα κοιτάσματα τα οποία υπάρχουν εδώ είναι πάρα πολλά και πολύ σημαντικά και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μείνουν ανεκμετάλλευτα. Αυτές ήταν οι συναντήσεις που κάναμε. Κάναμε και άλλες συναντήσεις που έχουν σχέση με υπηρεσιακούς παράγοντες για διάφορα ζητήματα της περιοχής, τα οποία όμως δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά και δεν πρέπει να τα αναφέρω.